Ήταν η στιγμή μου είναι. Θες να μας καταστρέψεις, να μας διασύρεις, να μας εκδικηθείς για κάτι? Πού είμαστε, ωραία, και αυτή είναι η πανούκλα. Γι' αυτό έχει φάει τα λισά κάτι. Τι στο διάολο επιδιώκεις, Μαρία? Το μοναδικό που επιδιώκω είναι να τελειώσει πια αυτό το παιχνίδι. Θέλω απόλυτη διαφάνεια. Να μου το θυμηθείς. Αυτή είπα για πολιτικός. Στα ντοσιέ που θα δείτε μπροστά σας υπάρχουν όλα τα έγγραφα, οι υποσχετικές και οι εγγυητικές που αποδεικνύουν ότι η Εκομόντα έχει καταχρεωθεί στην Τεραμόντα. Άλλη μια φορά να τα ακούσω αυτό και δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έγγραφα προς χρήση των δικηγόρων σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να προβείτε στην ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Εκομόντα από την Τεραμόντα. Αφού βέβαια έχετε εξοφλήσει όλα τα χρέη σας προς τις τράπεζες. Δεν καταλαβαίνω, φίλε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σου πήρε το κεφάλι και σου άφησε το υπόλοιπο σώμα. Τέλος, θα βρείτε και τον τελευταίο ισολογισμό της Τεραμόντα. Με πλήρη και αληθινά στοιχεία. Όσο για το αυτοκίνητο που αγοράστηκε από έσοδα της Τεραμόντα, έχει επιστραφεί στην αντιπροσωπεία. Ο κύριος Μαντάς, ενώ ο κύριος Αλέξης Μαντάς, μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Να το επιστρέψει ή να το κρατήσει ο ίδιος. Στην ουσία ανήκει σε αυτόν. Μπράβο, Δεσποινής, μπράβο. Αλλά τι θέλετε να επιτύχετε με αυτά? Να μας συγκινήσετε? Σας το είπα και πριν. Το μόνο που θέλω είναι να σταματήσει εδώ αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό και, όπως θα δείτε στα ντοσιέ, υπάρχει η παραίτησή μου. Δεσποινής, Μαρκέλα, αυτό νομίζω ότι θα σας χαροποιήσει πολύ. Και όχι μόνο τη Μαρκέλα, Μαρία. Νομίζω ότι αυτό το γεγονός θα χαροποιήσει όλους μας. Με συγχωρείς, dear. Περίμενε μια στιγμή. Δίτη, ψάχνουμε και εκεί βοηθό. Πιο δυνατά, δεν ακούω. Μικρή μου βλαχούλα, διάβασε τη σκέψη μας. Ψάχνουμε, είπε ο Ντίδη. Κάνει απεργία, strike, ξέρεις. Δηλαδή να μπω? Και δεν μπαίνεις, μια και ήρθες. Αχ, δεν ξέρετε πόσο χάρηκα. Είμαι τόσο καιρό χωρίς δουλειά. Ήμουνα σίγουρη ότι η αγγελία που διάβαζα έλεγε για σας, καλή μου κυρά. Ναι. Δεν μου λες, μικρή βλαχούλα. Πώς σε λένε? Μιλιά, καλή μου κυρά. Κυρά και λιβάνια, τέλος πάντων. Μ' αρέσει το όνομά σου. Θα σε προσλάβω. Αχ, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρετε πόσο σας ευχαριστώ. Από την πρώτη στιγμή που σας είδα, είπα μέσα μου, αυτή είναι πολύ καλή. Μη το πεις, θα σε απολύσω. Δεν σας αρέσει το κυρά? Πώς θέλετε να σας λέω? Ελεονόρα. Το παρατσούκλι σας? Το βαφτιστικό μου. Εσένα θα σε λέω Apple, πώς φαίνεται? Apple. Μήπως προτιμάς το apple pie? Όχι, όχι, όπως εσείς νομίζετε. Μ' αρέσεις, Apple. Έλα να σου συστήσω το Ντίδη. Ντίδη, από εδώ η Apple θα σε απαλλάξει από τις δουλειές του σπιτιού. Apple, από εδώ Ντίδη. Συνήθως δεν δαγκώνει. Χάρηκα πολύ, κύριε Ντίδη. Ντίδη. Χάρηκα πολύ, κύριε Ντίδη. Μη του δίνεις σημασία. Σε βλέπει σαν απεργοσπάστρια. Ωραία. Πολύ ωραία, Μαρία. Έφερες την Εκομόντα στο χείλος της καταστροφής και τώρα νύπτεις στα σχήρα σου. Όχι, όχι, δεν έφερα εγώ την Εκομόντα στο χείλος της καταστροφής. Ναι, βέβαια. Σε βοήθησε και ο Αλέξης. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι θέλετε από μένα? Την εταιρεία μας πίσω θέλουμε.
στην κατάσταση στην οποία την παραδώσαμε σε σένα και το άχρηστο αφεντικό σου. Σέργιε. Με συγχωρείς πολύ, Μαργαρίτα, αλλά. Δεν καταλαβαίνω, Σέργιε. Προσπαθείς να την εμποδίσεις να παραιτηθεί. Μην ανησυχείτε, Δεσποινής Μαρκέλα. Η παραίτηση είναι ο μόνος δρόμος για μένα. Αν έχετε κάποιους φόβους και αμφιβολίες, οι δικηγόροι σας θα σας πούν ότι φεύγω χωρίς να πάρω τίποτα από την Εκκομόντα. Ο ισολογισμός της Τεραμόντα θα σας διαβεβαιώσει ότι όλα έχουν γίνει απολύτως νόμιμα και έντιμα. Μιλάς εσύ για τιμή, για εντιμότητα. Ηρέμησε, Μάρση. Θα μπορούσε να τα χειρότερα. Να μιλάει για ομορφιά. Κύριε Μαντά, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη. Ντρέπομαι πάρα πολύ που πρόδωσα την εμπιστοσύνη σας. Μακάρι να μπορούσα να πάρω πίσω όλο αυτό που έκανα. Μετάνιωσε, φίλε. Μετάνιωσε για όλα. Κι εσείς, κύριε Μαντά. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσετε να με συγχωρέσετε. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ απογοητευμένη από σένα, παιδί μου. Το ξέρω. Μαρία, η παραίτησή σου γίνεται δεκτή. Πού πας, Μαρία? Δεν τελειώσαμε ακόμα. Μοιάζει αιώνας κάθε ώρα μακριά σου. Να κλείσω μάτι πάλι απόψε δεν μπορώ. Μαχαρίς, Λευτεράκη, στένου. Τι στένου, ρε ξαδερφή, στένου. Αυτό εδώ πέρα είναι δώρο από τη μάνα σου και πρέπει να το τιμήσουμε. Δεν θέλω γκρίνια σήμερα. Θα στενοχωρηθεί πάρα πολύ η γυναίκα αν μάθει ότι δεν με αφήνεις να το χαρώ. Θέλω να το χαρώ αυτό. Ε, okay, αλλά παίξει κάτι άλλο. Κάτι πιο χαρούμενο. Α, έχουμε τις μαύρες μας, γι' αυτό μπεκρουλιάζουμε και γι' αυτό μας πονάνε βαθιά οι στίχοι μου. Ενέρι, Λευτεράκη. Έχουμε τις μαύρες μας. Είτε αθαρείς δηλαδή. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Δεν μελαγχολώ εγώ. Άνθρωπος εσύ. Τα ακούσαμε και αυτό τα έχουμε ακούσει όλα εδώ μέσα πια. Μου μασκάρευε πάλι. Ρε ξαδερφάκι, αυτή η ανθρώπινη πλευρά σου με έχει προβληματίσει πολύ. Διότι κάτι σου συμβαίνει εσένα. Να ανοίξεις την καρδούλα σου και να τα πεις όλα στον ξαδερφό σου. Τι είμαι εγώ εδώ πέρα, γουτσου γουτσου, έλα, λέγει. Να μου, Λευτεράκη. Νιώθω, είναι κενό. Ορίστε, ένα μόνο. Εγώ, ρε Λευτεράκη, δεν γεννήθηκα για να γεννώ γκαρσόνα. Αν πες μου έτσι, πουλάκι μου, και νόμιζα ότι θα μιλήσουμε σοβαρά και μου ήρθε μια έκπληξη, αυτό ήτανε. Ο Τσανής δεν με καταλαβαίνει πια, έπαει μέσα. Ναι, συγγνώμη που ενοχλώ, αλλά καθόμουν στο τραπέζι τόση ώρα εκεί. Ε, βέβαια, καθόταν ο κύριος και δεν πήγε κανείς να παραγγείλει, διότι ανοίγεις τα εσώ ψυχά σου. Εδώ πέρα μας τα λες όλα, κάνεις ψυχανάλυση και ποιος θα πάρει παραγγελία από τον άνθρωπο. Ε, συγγνώμη, δεν σας είδα. Μη ζητάτε συγγνώμη, θα μπορούσα να σας φωνάξω, αλλά δεν ήθελα να σας διακόψω. Ξέρετε, σας παρατηρούσα τόση ώρα. Όπα, όπα, τι παρατηρούσαμε τόση ώρα, κύριε? Εμένα. Για εξήγα το αυτό λίγο, για εξήγα το. Μην με παρεξηγείτε, σας παρακαλώ. Απλά η κυρία από εδώ. Όλγα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο. Είναι πολύ εκφραστική. Αλήθεια? Τι είναι, κάτσε αλήθεια, μωρή, εσύ. Τι την πέφτεις, ξαδέρφη μου, ρε φίλε. Είμαι παραγωγός τηλεοπτικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων. Με το θέατρο δεν έχω ασχοληθεί. Αλήθεια, εννοώ. Είστε αλήθεια παραγωγός? Βεβαίως. Ορίστε και η κάρτα μου. Για να δω. Τέλης Μαρκόπουλος. Τέλη, τέλειος. Είσαι τέλειος, Τέλη. Λοιπόν, άκου, Τέλη μου, θα σου παίξω εδώ μια πενιά εγώ, διότι αυτό που λείπει τη σήμερα ημέρα από την τηλεόραση, Τέλη μου, δεν ξέρω αν με προσέχεις εδώ, είναι μια ποιοτική μουσική εκπομπή με εμένα να την παρουσιάζω. Άκου αυτό, ε. Όχι, θέλω και την πένα. Άκου, Τέλη. Λευτεράκι. Σκάσε, μωρή, Λευτεράκι. Δυστυχώς οι μουσικές παραγωγές δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Αχ, πόσο σας καταλαβαίνω! Δεν είναι της αρμοδιότητάς σου. Και δεν μου λέρε, Τέλη, αφού δεν είναι της αρμοδιότητάς σου οι μουσικές εκπομπές. Εδώ τι θέλουμε και κοιτάμε και καρφώνουμε την ξαδέρφη μου τόση ώρα. Θέλουμε κάτι. Θε κάτι, Τέλη, θε κάτι από την ξαδέρφη μου. Ε. Κύριε Στέφανε, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Θα το υποστείς, παιδί μου. Όπως βλέπεις, η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει λήξει ακόμα. Δεν μπορείς να πετάς μια βόμβα και να φεύγεις. Κάθισε, σε παρακαλώ. Αλέξη, τόση ώρα προσπαθώ με κόπο να συγκρατήσω την οργή μου. Πατέρα. Τι μπορεί να πει κανείς για όλα αυτά που ακούσαμε εδώ μέσα? Πατέρα, σε μου να σε εξηγήσω, σε παρακαλώ. Τι να μου εξηγήσεις, αγόρι μου? Ότι σου παραδώσαμε μια εταιρεία, την πιο δυνατή εταιρεία μέσα στον χώρο της ελληνικής μόδας, και εσύ την κατέστρεψες, τη διέλυσες? Θερμά συγχαρητήρια, Αλέξη. Κατάφερες να βυθίσεις μια εταιρεία με πάνω από 30 χρόνια παράδοση.
Στέφανε, νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Πρέπει να συμβουλευτούμε επειγόντως τους δικηγόρους μας και να προβούμε σε ρευστοποίηση της Εκομόντα. Όχι. Δεν πιστεύω να τον ακούσεις. Δεν πρόκειται να διαλύσουμε την εταιρεία. Δεν τη διαλύσαμε εμείς, εσύ τη διέλυσες. Εμείς πρέπει να σώσουμε τα λεφτά μας. Σας παρακαλώ, ακούσατε τι είπε η Μαρία. Αν εξακολουθήσουμε την οικονομική διαχείριση που κάνουμε τώρα και με τα έσοδα της τρέχουσας κολεξιών, σε 6 μήνες θα έχουμε ξεχρεώσει. Είναι παράλογο. Δεν σ' αφήσω να πουλήσεις την εταιρεία. Αλέξη, ηρέμησε. Πάρε μερικές βαθιές αναπνοές και συνειδητοποιήσε ότι δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς για την Εκομόντα πλέον. Δεν θα μου πεις εσύ αν έχω δικαίωμα ή όχι, το καταλαβαίνεις. Για σταματήστε, σας παρακαλώ. Δεν θα ξεπουλήσουμε την Εκομόντα για ένα χρέος που δεν είσαι αδυναμή με την αξία της εταιρείας. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Στέφανε. Αν θέλεις να πουλήσεις μετοχές σου, Σέργιε, σύμφωνα με το καταστατικό μπορεί να τις αγοράσει κάποιος από τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας. Φυσικά και θέλω να πουλήσω τις μετοχές μου. Για ποιο λόγο να έχω μετοχές σε μια καταστραμμένη εταιρεία? Δεν είναι καταστραμμένη. Η Εκομόντα δεν είναι καταστραμμένη. Εντάξει, τώρα ησύχασα. Η Εκομόντα δεν είναι καταστραμμένη. Απλώς βρίσκεται σε πτώχευση. Και δηλαδή για σένα ποιος είναι ο ορισμός της καταστροφής? Οι πλημμύρες, οι σεισμοί, το τσουνάμι? Γιατί για μένα καταστροφή είναι αυτό που συμβαίνει στην Εκομόντα. Εντάξει, Σεργέ, το καταλάβαμε. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Ποιος από εσάς θέλει να αγοράσει τις μετοχές του Σέργιου στην εταιρεία? Κανείς. Μαρκέλα. Στέφανε. Σε επιφορτίζω με το καθήκον να βρεις αγοραστή για τις μετοχές του Σέργιου. Θα κάνω ό,τι μπορώ, Στέφανε. Και εσύ, Χάρη, σε παρακαλώ αμέσως να εξετάσεις αυτόν τον ισολογισμό που κρατάνε στα χέρια μας. Σύμφωνα με τις αναφορές των τμήματων. Θέλω να είμαστε σίγουροι για όλα πριν προχωρήσουμε. Αμέσως, Στέφανε. Όπως καταλαβαίνεις, Σέργιε, δεν θα δεχτώ να διαλυθεί η Εκομόντα. Επομένως, μπορούμε να προβούμε σε προβολές και αναλύσεις, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όχι, Αλέξη. Προέχει κάτι άλλο. Προέχει η εκλογή νέου προέδρου για την εταιρεία. Να παίξω σε ταινία! Δρυγκάς, Λευτεράκη, θα λιποθυμίσω! Ναι, λιποθύμα και πέσα και με το κεφάλι, δεν σε πιάνω εγώ. Και δεν μου λες, ρε, μεγάλε, εσύ είδες απλά την ξαδέρφη μου και σου ήρθε έτσι από μέσα σου να ένα αστέρι γεννιέται? Έχω μύτη εγώ. Ναι, εσύ και η Κλεοπάτρα. Μυρίζομαι τα ταλέντα. Είμαι ανιχνευτής ταλέντων. Ακούς, Λευτεράκη, με ανίχνευσε! Ναι, αλλά μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα το ραντάρ του. Δεν μου λες, ρε μεγάλε, στις διαβιβάσεις σου να. Σήμερα το μεσημέρι στις 2 έχουμε μια οντισιόν στα γραφεία της εταιρείας μας. Τι μου λέτε? Επειδή μια ηθοποιός μας είχε ένα ατύχημα, επήγε να την αντικαταστήσουμε. Να σε περιμένω. Βέβαια, θα με βρείτε τσα. Εννοείται, θα έρθω. Πολύ σωστή απόφαση, Όλγα. Πολύ σωστή απόφαση. Τα λέμε εκεί. Χαρήκα. Εγώ καθόλου. Γεια σας! Με το καλό να ταμώσουμε! Όλγα, συνελθέ, γιατί θα το πω της μάνας μου που θα μιλήσει της μάνας σου. Τι πας να κάνεις? Καριέρα! Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι σας κάνετε σαν να μην το περιμένατε. Στέφανε. Αλέξη, έχεις αντίρρηση, παιδί μου? Μήπως θέλεις να παραμείνεις πρόεδρος της Εκομόντα μέχρι ότου ολοκληρώσεις το ολέθριο έργο σου? Σε παρακαλώ, Στέφανε, δεν είναι ανάγκη τώρα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μητέρα, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω το θυμό του πατέρα. Ωραία. Αφού λοιπόν καταλαβαίνεις το θυμό μου, πιστεύω να συμφωνείς πως το καλύτερο για όλους μας είναι να υποβάλεις την παρέτησή σου. Wow! Νιώθω σαν να παρακολουθώ δυναστεία. Χρήστο Κόφτο, δεν βλέπεις ότι κανένας άλλος δεν διασκεδάζει εκτός από σένα? Δεν θέλω να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία, γιατί δεν θέλω να φέρω τη Μαρκέλα και ανθρώπους που σε αγαπάνε σε δύσκολη θέση να ψηφίσουν εναντίον σου. Η παρέτησή σου λοιπόν θα μας απαλλάξει από αυτή την επώδυνη διαδικασία. Μην ανησυχείς, πατέρα. Την έχω πάρει την απόφασή μου. Όλα θα γίνουν όπως θες. Λοιπόν, Άπου, όπως είδες, το διαμέρισμα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά είναι βάερο και βίλιο. Βίλιο. Μάλιστα. Τι λες λοιπόν, θα τα καταφέρεις να τα φέρεις βόλτα? Αχ, μην ανησυχείτε για μένα, καλή μου κυρά. Αχ. Κυρία Λεωνόρα, ήθελα να πω. Είμαι πολύ καλή νοικοκυρά. Ακούς, Ντίντι, κάποιοι άνθρωποι αγαπούν τον νοικοκυριό και αυτοί είναι που θα πάνε μπροστά σε αυτόν τον τόπο. Σκεφτόμουν που λες, Apple, ότι θα μπορούσες να φτιάχνεις και κανένα πιάτο φαΐ, ξέρεις να μαγειρεύεις. Και βέβαια ξέρω! Ο Μπάμπης μου λέει ότι είμαι η καλύτερη μαγείρισα στον κόσμο. Ο Μπάμπης. Ο αδελφός μου. Α. Και τι ξέρεις να μαγειρεύεις? Κινέζικο φτιάχνεις? Κορεάτικο, μεξικάνικο, γαλλικό? Α. Άσε, δεν θέλω να μου πεις, θα το βρω μόνη μου.
Θα το βρω στο χέρι σου. Εκεί είναι γραμμένα όλα, έτσι κι αλλιώς. Άσε που θα δω αν ξέρεις να μαγειρεύεις καλά και τι μαγειρεύεις καλύτερα. Είναι όλα γραμμένα, τα σουτζουκάκια, τα φασολάκια και το ριζικό του καθενός. Ξέρετε, εγώ είμαι προληπτικιά. Προληπτή. Η βάβο μου έλεγε πως είναι γρουσουζά να σου διαβάζουν το χέρι. Ναι. Εντάξει, δεν θα επιμείνω, μικρή βλαχούλα. Άλλωστε πιστεύω ότι δεν θα έχει και τίποτα ενδιαφέρον στο δικό σου χέρι. Και βέβαια δεν θα έχει τίποτα ενδιαφέρον, καλή μου κύρα. Κυρία Ελεονόρα, το δικό μου το χέρι δεν κρύβει τίποτα απολύτως. Anyway, θυμήθηκα ξαφνικά ότι έχω meeting. Μπορείς να πηγαίνεις τώρα, Άπο. Μπορείς να πηγαίνεις. Γίνεται να επιστρέψεις το απόγευμα κατά τις 5. Δηλαδή με προσλαμβάνετε? Τι να κάνω, η άμυρη, έπεσα στην ανάγκη σου. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρετε πόσο σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά κι εσείς και τα παιδάκια σας. Να είστε καλά, καλή μου κύρα. Ήρθε η στιγμή που περίμενα, Σέργια. Εγώ, ο Αλέξης Μαντάς, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλω την παραίτησή μου ο πρόεδρος σε κομμόντα. Πράττεις πολύ σωστά, Αλέξη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη που απέκυψα την αληθινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κομμόντα. Συγγνώμη για τα ψέματα, τους ψεύτικους συλλογισμούς, τις άστοχες ενέργειές μου. Και κυρίως θέλω να ζητήσω συγγνώμη... Συγγνώμη που σας απογοήτευσα. Θα έχετε γραπτό στην παραίτησή μου στα γραφεία σας σε λίγο. Εξαιρετικά συγκινητικός λόγος, Αλέξη. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι, εγώ ανατρίχιασα. Σεργία. Συγγνώμη, εγώ πρέπει να φύγω. Μια στιγμή. Όταν λες ότι θα φύγεις, ελπίζω να εννοείς ότι θα φύγεις για τα καλά και ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ μέσα. Μην ανησυχείτε. Έτσι θα γίνει. Και μην διανοηθείτε, Δεσποινής Παπασωτηρίου, να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας τη θητεία σας στην Εκομόντα, γιατί θα φροντίσω εγώ ίδιος, ώστε οι μελλοντικοί σας εργοδότες να μάθουν πόσο καταστροφική υπήρξε. Βούλος το Σέργια πια! Η Μαρία ενεργούσε ακολουθώντας δικές μου εντολές. Δεν φέρει καμία ευθύνη για ό,τι συνέβη. Αλήθεια. Δεσποινής Παπασωτηρίου, ο κύριος Μαντάς σας έβαλε το πιστόλι στο κρόταφο για να γίνετε συνεργός στα σχέδιά του. Όχι. Ο κύριος Μαντάς δεν με υποχρέωσε να κάνω τίποτα. Δέχτηκα να τον βοηθήσω με τη δική μου βούληση. Όλα λοιπόν είναι ξεκάθαρα. Η Δεσποινής Παπασωτηρίου φέρει το δικό της μερίδιο ευθύνη σε αυτή την καταστροφή. Συγχαρητήρια, Αλέξη. Το πρόσωπο που μόλις τώρα πήγες να καλύψεις, που την εμπιστεύτηκες τυφλά, που την έκανες στέλεχος από τη μία μέρα στην άλλη. Μαρία έγινε με την αξία της στέλεχος. Εγώ ξέρω ότι σε επηρέασε ολέθρια, και ότι είναι αυτή που σε πρόδωσε. Και διάλεξε τη χειρότερη στιγμή για να το κάνει. Αλέξη, θα ήθελα να σου μιλήσω. Δεν το μπορώ αυτό. Συγγνώμη. Μαρά, και τι έγινε, τι συμβαίνει μέσα? Μαρά, και κλαις? Όχι τώρα, κορίτσια, δεν νιώθω καλά. Μαρά, και μια στιγμή. Δεν μπορεί να πας αυτά τα χάλια. Θες να φωνάξω και τις άλλες να πάμε να το συζητήσουμε? Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Παραιτήθηκα από την Εκομόντα. Τι? Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην εκλογή του νέου Προέδρου της Εκομόντα. Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος? Άργησα. Συγγνώμη. I'm so sorry. Απλά είχα a terrible headache. Μετά ο Ντίδη έκανε απεργία, δεν έβαζε πλυντήριο. Εγώ μπερδεύω τα κουμπάκια terribly. Ευτυχώς ήρθε η Apple, μια μικρή βλαχουλά καλά. Πού να σας τα λέω. Εδώ όλα καλά. Ελεονόρα. Sorry. Α, καλή, τι ωραία νομεράκια είναι αυτά. Congratulations, Αλέξη. Τα πήγες πολύ καλά. Ελεονόρα, τα νομεράκια αυτά δείχνουν ότι η Εκομόντα είναι καταχρεωμένη. Οπότε ο Αλέξης δεν τα πήγε πολύ καλά.
Έτσι, γλυκιά μου. Α, ναι. Δηλαδή, χρωστάμε. Αλέξη, σε παρακαλώ, το μόνο που θέλω να ξέρω είναι ότι μπορώ να έρχομαι μηνιαίως να εισπράττω το ποσοστό μου. Έχω πάρα πολλές ανάγκες, παιδιά μου. Μόλις προσέλαβα οικιακή βοηθό. Σεβόμαστε τις ανάγκες σου, Ελεονόρα, αλλά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Χάρη στον Αλέξη, από εδώ έχουμε καταστραφεί οικονομικά όλοι. Jesus! Σεργέ, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Τι να πω, εγώ την κρατάω. Με συγχωρέστε για λίγο. Πού πας, Αλέξη? Δεν ψήφισε με ακόμα. Θα έρθω σου λίγο. Συγγνώμη, μπορεί ένας σοβαρός άνθρωπος να μου πει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ μέσα? Πώς θα το κάνω αυτό? Δεν μπορώ. Τα ξέρει όλα. Ξέρει για το παιχνίδι εις βάρος της. Πώς θα την κοιτάξω στα μάτια όταν έχει διαβάσει εκείνο το φρικτό γράμμα του Δημήτρη? Όλα αυτά που έγραφε για εκείνη. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορώ να την αντικρίσω. Να φύγω πριν έρθει. Αλλά όχι. Όχι, δεν θέλω να φύγω σαν κλέφτρα. Θα έρθει. Θα θελήσει σίγουρα να με δει. Να με ρωτήσει. Αχ, Θεέ μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον αντιμετωπίσω. Πώς θα τον αντικρίσω μετά από αυτό που του έκανα? Είναι Όλγα και επαήρθα για την οντισιόν. Όπως όλες. Δεν βλέπω κι μια άλλη. Είναι όλες τους μέσα. Κάνε ομαδικό γύρισμα. Α, να μπω κι εγώ. Μισό. Ναι. Ήρθε ακόμα μία. Ναι, Όλγα, κάτι τη λένε. Να περάσει? Ναι, ναι. Μόλις τώρα έγραψα κάτι. Ναι, θα της το δώσω. Κάνε μία πρόβα τα λόγια σου μέχρι να σε ειδοποιήσει ο Τέλης να περάσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Τι είναι πάλι? Ένα. Μήπως θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε λιγάκι για τι έργο πρόκειται? Γιατί έχει καμία σημασία. Πώς. Να μην κατέχω πώς θα το παίξω. Με τον παραδοσιακό τρόπο. Ξέρετε, εμείς εδώ είμαστε του κλασικού. Ναι, αλλά με τον παραδοσιακό κωμικό τρόπο ή με τον παραδοσιακό δραματικό τρόπο? Στην αρχή ξεκινάς κωμικά. Μετά όσο μπαίνει βαθιά μέσα σου... Θα με αγγίξει πολύ το έργο. Είναι συγκινητικό, ε. Καλό φρούτο είσαι κι εσύ. Πού σας βρίσκει όλες? Κάνε το κομιδίλιο, κούκλα μου, να τελειώνουμε. Οκ. Θα το προσπαθήσω. Θα ξέρει όλα. Θα ξέρει όλα. Δεν ξέρει όμως πόσο την αγαπώ. Δεν ξέρει πώς με έκανε τελικά να την αγαπήσω στα αλήθεια. Αχ, γιατί νιώθω ενοχές? Δεν έχω κανένα λόγο να νιώθω ενοχές. Πριν από το διοικητικό συμβούλιο συζητούσα με τον Δημήτρη για το πώς θα με ξεφορτωθούν. Όχι, δεν μ' αγαπά. Γι'
αυτόν είμαι ένα τίποτα. Δεν μ' αγαπά καθόλου. Διαβάζω ένα άρθρο για τον Ταϊκόφσκι. Θα προτιμούσα να μην με ενοχλούσες, αν σου είναι μπορέτο. Μόνο μια ερωτησούλα, σας παρακαλώ. Καταλαβαίνετε, έχω πολύ τράχ. Δεν κάνω και κάθε μέρα οντισιόν. Κατάλαβα. Συνήθως σε παίρνουν με τη μία. Ούτε πρόβα, ούτε τίποτα. Όχι, εννοώ. Άντε, ρίχτω. Α, το κείμενο δεν έχει περιγραφές. Και από τους διαλόγους. Δεν σκαμπάζω και πολλά. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι δεν γράφω εγώ καλά? Όχι, όχι. Απλά, να, δεν καταλαβαίνω κάποια πραγματάκια. Δεν πειράζει, θα καταλάβεις την πράξη. Ναι, αλλά εσείς που το γράψατε κιόλας, μήπως μπορείτε να με διαφωτίσετε λιγουλάκι? Πολύ της διαφώτισης είσαι. Και δεν θα του αρέσει το τέλειο αυτό. Το έργο είναι σύγχρονο. Να δεις πώς το λένε. Είναι αφαιρετικό. Ναι, αφαιρετικό. Πιο αφαιρετικό δεν γίνεται. Όλα αφαιρούνται μέσα σε αυτό το έργο. Θα δεις, τίποτα δεν μένει. Το γράμμα του Δημήτρη. Σου χρωστάω πολλά εσένα. Αφού εσύ μ' άνοιξες τα μάτια. Η θέση σου όμως είναι στα σκουπίδια. Εκεί που θέλησε να με πετάξει ο Αλέξης. Γιατί δεν μου το πες? Γιατί δεν μου πες ότι διάβασε το γράμμα? Συγγνώμη. Τόσες συγγνώμες, κορίτσι μου. Έχουν συγχωρεθεί όλα τα κρίματά σου. Άντε, ρίχτω. Γιατί γίνεται τόση φασαρία για ένα λουκάνικο? Η ηρωίδα είναι vegetarian. Α, εντάξει, κατάλαβα. Το έκανε πάλι το θάμα του ο Τέλης. Δεν σας πιάνω, τι εννοείτε? Πρώτη φορά σε τσόντα, ε? Μ' αρέσει, παρακαλώ, μίλησε μου. Τι με κοιτάς έτσι, γιατί τα ήξερες όλα? Γιατί όλο αυτό το παιχνίδι πια? Μιλάς για παιχνίδι εσύ? Εσύ που έπαιξες μαζί μου? Όχι, Μαρία. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό, Αλέξη? Πώς μπόρεσες να μου πουλήσεις έρωτα, ενώ ήξερες τι ένιωθα για σένα, ε? Τι νιώθεις τώρα, Μαρία? Πες μου τι νιώθεις τώρα, Μαρία. Τι θα έπρεπε να νιώσω? Ξέρεις πως αισθάνθηκα όταν έπεσε στα χέρια μου αυτό το γράμμα? Ποτέ δεν θα ξεχάσω την πρώτη φράση. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους προέδρους. Κατακτώντας τον μπάζο, μέρος πρώτο. Δεν ξέρεις. Δεν καταλαβαίνεις καθόλου και τίποτα. Με κοίταζες και μου έλεγες ότι μ' αγαπούσες. Ενώ την ίδια στιγμή με κοροϊδεύατε πίσω από την πλάτη μου με τον Δημήτρη. Γιατί εγώ δεν ήμουνα τίποτα για σένα, Αλέξη, τίποτα. Παρά μόνο μια άσχημη. Ένα τέρας, ένα μπάζο. Δεν ξέρεις τι νιώθω πραγματικά για σένα, το καταλαβαίνεις? Αλλά πίστεψέ με, όλα αυτά θα τελειώσουν. Τι να πιστέψω, τι? Τι, δεν μπορώ να πιστέψω ούτε μια λέξη από σένα. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Τι να ακούσε κι άλλα? Σε παρακαλώ, άκουσε με, όχι την αλήθεια. Δεν ξέρεις όλη την αλήθεια, το καταλαβαίνεις? Περίμενα. Περίμενα τόσους μήνες μια εξήγηση. Προσπαθούσα να βρω μια δικαιολογία για τον εαυτό μου. Έτρεφα ελπίδες ότι μπορεί και να σταμάτησε σε αυτό το παιχνίδι. Υπήρξαν βέβαια και κάποιες στιγμές που ένιωσα... Τι?
Πες μου τι ένιωσες. Τίποτα δεν έχει. Πες μου τι ένιωσες. Έκανα λάθος. Δεν έκανες λάθος. Αυτό που ένιωσες ήταν αληθινό, το καταλαβαίνεις. Αλλά άσε με να σου εξηγήσω. Σας άκουσα, Αλέξη. Σας άκουσα. Σας άκουσα στο γραφείο του Δημήτρη που λέγατε ότι θέλετε να με ξεφορτωθείτε. Σε άκουσε να συμφωνείς ότι θέλετε όχι. Να με στείλετε στο εξωτερικό για να παντρευτείς ανενόχλητο στη Μαρικέλα. Δεν άκουσες τη συνέχεια όμως. Δεν την άκουσες. Αλέξη, σταμάτα. Μην πας να σκαρφιστείς και άλλα ψέματα. Δεν αντέχω άλλα ψέματα. Δεν αντέχω. Εγώ δεν αντέχω άλλα ψέματα πια. Δεν συμφώνησα ποτέ με τον Δημήτρη. Δεν άκουσες τη συνέχεια της συζήτησης, το καταλαβαίνεις. Δεν άκουσες τίποτα. Σταμάτα να με παρέμεις. Δεν άκουσες να λέω ότι όλα αυτά κάποια στιγμή θα τελειώσουν, σταμάτα, το καταλαβαίνεις. Σταμάτα. Θα φύγω. Δεν σε πιστεύω πια. Θα φύγω μακριά από όλη αυτή την απάτη. Θα φύγω. Θα φύγεις, παρακαλώ, θα φύγεις. Άφησε με από να σ' αγαπάω, το καταλαβαίνεις. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω σε τίποτα άλλο. Σ' αγαπάω. Μαρία. Τι γίνεται εδώ.